Έχετε ποτέ ανατρέξει σε μια προηγούμενη σχέση και αναρωτηθήκατε «Τι σκεφτόμουν» Μπορεί να αισθανθείτε έκπληξη όταν κοιτάξετε πίσω και συνειδητοποιήσετε πόσο ανθυγινή ήταν μια σχέση και να αναρωτηθείτε πώς αντέξατε τόσο καιρό να παραμείνετε σε αυτήν. Εάν δυσκολεύεστε να εγκαταλείψετε μια ανθυγινή σχέση, σκεφτείτε εάν κάποιος από τους λόγους που θα αναφέρω παίζει κάποιο ρόλο. Ένα. Φοβάστε να είστε μόνοι και υποθέτετε ότι το να είστε με οποιονδήποτε είναι καλύτερο από το να είστε μόνοι. Για πολλού, ο φόβο του να μείνουν μόνοι σε συνδυασμό με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι ισχυρά κίνητρα για να παραμείνουν σε σχέσει μετά την ημερομηνία λήξη του. Ωστόσο, όταν είστε σε σχέση με κάποιον με τον οποίο δεν είστε συμβατοί, θα νιώθετε συχνά μόνοι επειδή δεν σα αγαπούν και δεν σα φροντίζουν με τρόπο που να ευθυγραμμίζετε με τι ανάγκε σα. 2. Η σχέση ενεργοποιεί μια πληγή προσκόλλησης, οπότε το να φύγετε είναι μια σημαντική απειλή για εσάς. Οι ενήλικες που μεγαλώνουν από έναν μη συνεπή γονέα ή των οποίων οι συναισθηματικέ ανάγκες δεν ικανοποιήθηκαν σε κάποιο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, είναι πιο πιθανό να προσελκύονται από έναν σύντροφο που εμφανίζει παρόμοιες συμπεριφορές απλώς και μόνο επειδή η συγκεκριμένου τύπου σχέση μοιάζει τόσο οικία. 3. Έχετε ήδη επενδύσει πολύ χρόνο και ενέργεια σε αυτή τη σχέση και φοβάστε να ξεκινήσετε από την αρχή. Η πλάνη του βυθισμένου κόστου αναφέρεται στο φαινόμενο κατά το οποίο κάποιο διστάζει να εγκαταλείψει κάτι που έχει ξεκινήσει επειδή έχει ήδη ξοδέψει σημαντικό χρόνο και ενέργεια σε αυτό, παρά το ότι είναι προ το συμφέρον του να αλλάξει πορεία. 4. Κρατάτε ελπίδε για τι δυνατότητε του τη συντρόφου σα και όχι για το πραγματικό πρόσωπο που έχετε μπροστά σας. Το να κρατάτε την ελπίδα ότι το άτομο με το οποίο βγαίνετε θα αλλάξει είναι συχνά μία συνταγή απογοήτευσης, αλλά επίσης θολώνει την ικανότητά σας να βλέπετε τα red flags μπροστά σας. Όταν κρατάτε την ελπίδα ότι ο σύντροφός σας θα αλλάξει, είναι παρόμοιο με το να είστε πραγματικά πεινασμένοι και να συνεχίζετε να καταναλώνετε ψίχουλα ελπίζοντα ότι θα οδηγήσουν σε ένα ολόκληρο γεύμα, με αποτέλεσμα να καταλήξετε τελικά πεινασμένοι και δυσαρεστημένοι. 5. Αποδίδεις την αξία σου στην κατάσταση τη σχέση σου. Ίσως λόγω των μηνυμάτων που λαμβάνετε από την κουλτούρα σα, την οικογενειακή ανατροφή ή το τρέχον στάδιο τη ζωή σα, μπορεί να αισθάνεστε πίεση να είστε σε μια σχέση και κατά συνέπεια να συνδέσετε την αίσθηση της αξίας σας στην κατάσταση της σχέσης σας. Αλλά η κατάσταση της σχέσης σας δεν σας καθορίζει όπως δεν σας καθορίζει η δουλειά ή η ειδικότητά σας. 6. Δεν ξέρεις ποιο είσαι εκτός αυτής της σχέσης. Εάν βιώσατε απώλεια της ταυτότητας ή του συστήματος υποστήριξής σας κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, μπορεί να δυσκολεύεστε να τα παρατήσετε επειδή μπορεί να μην ξέρετε ποιο είστε έξω από αυτήν. 7. Ο σύντροφό σα είναι συναισθηματικά χειριστικό. Εάν ο σύντροφό σα είναι συναισθηματικά χειριστικό, μπορεί να αμφισβητήσετε το ένστικτό σα και να αμφιβάλλετε για τον εαυτό σα. Ένα σύντροφο που τακτικά παραβιάζει τα όρια σα, σα χειραγωγεί, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη και συχνά θα σα κάνει να νιώθετε ότι κάνετε λάθο μπορεί να σας οδηγήσει σε μια κατάσταση που να κατηγορείτε εσάς για οτιδήποτε πάει στραβά στη σχέση, στον εαυτό σας και να είστε πεπισμένοι ότι εσείς είστε το πρόβλημα και όχι η σχέση. 8. Μπερδεύετε τη χημεία με τη συμβατότητα. Όταν υπάρχει ισχυρή χημεία από νωρίς, μπορεί να εκλειφθεί εσφαλμένα ως συμβατότητα. Αυτό θέτει τα θεμέλια για να δεσμευτείτε πρόωρα με μια φαντασίωση και όχι με το άτομο που έχετε απέναντί σας. 9. Πιστεύετε ότι οι σχέσεις είναι δύσκολες. Ναι, οι σχέσεις είναι δύσκολες και απαιτούν δουλειά, αλλά μια σχέση δεν πρέπει να απαιτεί από εσάς να θυσιάσετε τις αξίες σας ή την αίσθηση του εαυτού σας. Η σχέση σας θα πρέπει να είναι μια σταθερή και ασφαλής δύναμη στη ζωή σας, παρά μια αιτία στενοχώριας ή αποσύνδεσης από τον αυθεντικό σας εαυτό. Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ψυχολογία και την ψυχική υγεία και πώς να υποστηρίξετε την ευημερία σας ή τον αγαπημένων σας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και παρακολουθήστε τα βίντεό μας. Γεια σας!